Σημαντικό παιχνίδι στο γήπεδο του Πανεπιστημίου. Η Μινωική υποδέχεται τον Αλμυρό για την 7η αγωνιστική στην Α1 κατηγορία της ΕΨΗ. Οι δύο ομάδες ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σακλαμάκης για τους φιλοξενούμενους. Το πρώτο σουτ. Ο Ψαρουλάκης θα παραχωρήσει κόρνερ στο 16ο λεπτό. Από δεξιά και πάλι φιλοξενούμενοι. Ο Σακλαμάκης θα σηκώσει την μπάλα. Ο στρατήγης ζυγίζει το πόδι του, θα σουτάρει ξανά ο τροματοφύλακας των γηπεδούχων. Κόρνερ. Ο Πέτρος ο στρατηγής θα εκτελέσει. Σε Ελληνιωτάκη στην κεφαλιά στα δίχτυα. Είναι το 0-1 για τον Αλμυρό στο 20ο λεπτό. Ο υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός εδώ είχε προηθηθεί στην στατική φάση και με κεφαλιά άπιαστη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Νέο κόρνερ από την ίδια πλευρά. Μια πρώτη κεφαλιά. Η προβολή το 0-2 είναι ο Ανδρέας ο στρατήγης που προσθέτει το όνομά του στη λίστα με του σκόρερ. Μια παρόμοια φάση σχεδόν καρμπών. Πρώτη κεφαλιά η προβολή. Είναι το 0-2 για το συγκρότημα του Δημήτρη Βολονάκη. Ένα φάουλ για τη Μινωική λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα θα περάσει λίγο πάνω από το ριζοντιό δοκάρι. Σακλαμάκης πολύ δραστήριος. Αποφεύγει τρεις αντιπάλους. Ουσιαστικά το σούτ όμως είναι άστοχο στο 55. Γρήγορα εκτελείται το πλάγιο για τη Μινωική από δεξιά. Γυρίζει η μπάλα ένα δυνατό σούτ. Ο Νικολάε θα κάνει το κοντρόλ, θα πλασάρει από Κρούη Γεωργίου. Νέο σούτ στα δίχτυα. Να λοιπόν που μειώνει η Μινωική στο 51ο λεπτό με τον Νικολάε. Εδώ η επιμονή του τον δικαιώνει. Ξαναβάζει την ομάδα του στο παιχνίδι. Ακρινό σούτ από τον Καραντινάκη. Κεφαλιά του Νικολάε out. Ουσιαστικά ήταν σέντρα σούτ. Μπήκε στη φάση ο επιθετικός της Μινωικής. Μια αέρια μονομαχία. Σφύριγμα για φάουλ. Διαμαρτυρία από τον Βαρδονικολάκη, πάει κοντά του διαιτητής Βισκαδούρος, κίτρινη, είναι η δεύτερη, αποβάλλει τον παίκτη της Μινωικής στο 70, πλάγιο για τον Σακλαμάκη, φαλτσαριστό σούτ, ο Ψαρουλάκης θα αποκρούσει, καλή στιγμή για τον Αλμυρό, επαναφορά της μπάλας για τη Μινωική, ο Νικολάη δεν είναι offside, θα κατεβάσει με ταγκουνάκι για τον Αστυρακάκη, το πλασέ στα δίχτυα 2-2 ισοφάριση, είναι λοιπόν που η Μινωική καταφέρνει να επιστρέψει στο μάτς, να ισοφαρίσει με το νεαρό Αστυρακάκη στο 85. Το φινάλε έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα μαρκάρισμα εκεί από τον Σελινιωτάκη. Ο Βισκαδούρος βάζει το χέρι στο τσεπάκι. Αν δείξει κίτρινη κάτι που κάνει είναι δεύτερη για τον αμυντικό του Αλμυρού. Ο οποίος και αυτός θα αποβληθεί λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Τελευταίες στιγμές, μια σέντρα προς την περιοχή. Ο στρατήγης στην κεφαλιά στα δίχτυα. Απίστευτη εξέλιξη. Είναι το 2-3. Ο Αλμυρός παίρνει εκ νέου το προβάδισμα στις καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον πολύπειρο επιθετικό. Διαμαρτυρίες από πλευράς γηπεδούχων για offside έφεραν προσωρινή διακοπή. Τώρα θα συνεχιστεί το match. Τελευταία προσπάθεια. Η μπάλα στην περιοχή. Ο Γεωργίου θα μπλοκάρει. Τελευταίο στήριγμα. Ο Αλμυρός θα πάρει την νίκη.